Και παρά το ότι είναι ένα εκπαιδευτικό ζήτημα, η ερώτηση απευθύνεται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, επειδή αφορά την ασφαλή μεταφορά των μαθητών στις εκπαιδευτικές τους επισκέψεις. Εισαγωγικά να πω, κύριε Υπουργέ, ότι όλοι καταλαβαίνουμε τη μεγάλη σημασία που έχουν αυτές οι επισκέψεις για τους μαθητές, καθώς τους δίνεται δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με πολιτιστικούς, ιστορικούς, επιστημονικούς και άλλους χώρους, τους οποίους πιθανότατα δεν θα πήγαιναν ποτέ ίσως μόνοι τους αν δεν ήταν στο σχολείο. Εκτός όμως από το προφανές γνωστικό περιεχόμενο αυτών των εκπαιδευτικών επισκέψεων, των σχολικών εκδρομών, υπάρχει, ξέρετε, και η θετική παιδαγωγική και ψυχοκοινωνική τους, θα έλεγα, διάσταση, αφού αυτές στο τέλος δίνουν χαρά στα παιδιά, καθώς εμπλουτίζουν και ομορφαίνουν το μάθημα, την εκπαιδευτική διαδικασία. Όμως υπάρχει πρόβλημα, κύριε Υπουργέ. Το τελευταίο καιρό υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, υπάρχουν προβλήματα για τη μεταφορά αυτών των μαθητών σε αυτές τις εκπαιδευτικές τους επισκέψεις, καθώς σε πολλές περιπτώσεις η τροχέα, της οποίας εσείς είστε ο πολιτικός προϊστάμενος, δεν πραγματοποιεί τους ελέγχους των λεωφορείων έξω από τα σχολεία. Ξέρετε, αυτή η κατάσταση δημιουργεί έναν ιδιότυπο ηθικό εκβιασμό στους διευθυντές των σχολείων και στους εκπαιδευτικούς, καθώς είναι οι μόνοι οι οποίοι, συνυπολογίζοντας την απογοήτευση των μαθητών τους από τη ματέωση μιας τέτοιας επίσκεψης ή εκδρομής, αλλά και τα χρήματα που έχουν πληρώσει οι γονείς τους, τελικά αρκετές φορές πραγματοποιούν αυτήν την εκδρομή επίσκεψη με δική τους ευθύνη και με τεράστιο προσωπικό κόστος, βέβαια, ψυχολογικό. Σαν να μην έφτανε αυτό, πρόσφατα από διάφορες διευθύνσεις της τροχέας, μέσα από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζητείτε τα λεωφορεία τα οποία θα εκτελέσουν την μεταφορά των μαθητών, ζητείτε να πηγαίνουν το πρωί μια ώρα πριν την προγραμματισμένη εκπαιδευτική επίσκεψη, την όποια τέλος πάντων, να πηγαίνουν σε συγκεκριμένους χώρους ελέγχου, οι οποίοι χώροι ελέγχου μπορεί να βρίσκονται και αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το σχολείο στο οποίο πρέπει μετά να πάνε για να γίνει αυτή η επίσκεψη. Τώρα, οι ιδιοκτήτες και οδηγοί λεωφορείων αδυνατούν για πολλούς και διάφορους λόγους να πάνε σε αυτούς τους ελέγχους και έτσι τα σχολεία ακυρώνουν ή σκέφτονται να ακυρώσουν μια σειρά από τέτοιες εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές, καθώς δεν υπάρχει πρακτικά κανένας άλλος τρόπος για να διενεργηθεί ένας έλεγχος στο σχολιακό λεωφορείο που αναλαμβάνει την επίσκεψη αυτή και δεν θέλουν οι ίδιοι βέβαια να αναλάβουν την ευθύνη. Σας ρωτάμε λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα και πιθανά το γνωρίζετε, σας ρωτάμε ποια μέτρα θα πάρει η κυβέρνησή σας, εσείς ο ίδιος ως υπουργός, για να μην στερηθούν οι μαθητές αυτές τις σχολικές, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και τις εκδρομές, οι οποίες εκτός των άλλων αποτελούν και ένα αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά αυτό να γίνει με τον πιο ασφαλή τρόπο, εξασφαλίζοντας δηλαδή τον ουσιαστικό έλεγχο και τον γρήγορο, θα πρόσθετα εγώ, στα λεωφορεία. Ευχαριστώ. Καλώς. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία πως η όλη διαδικασία της εκδρομής είναι πολλαπλά ωφέλιμη για τους μαθητές και ως προς τη διάσταση της διασκέδασης, της χαλάρωσης, της κοινωνικοποίησης, παρέας. Όλοι μας έχουμε αξέχαστες τέτοιες μνήμες από το σχολείο. Όχι όμως μόνο από αυτό, αλλά και της ενίσχυσης της μάθησης, της μαθησιακής διαδικασίας από την ώρα που έχουν και τον εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα και έρχονται σε επαφή βιωματικά σε μια σειρά από αντικείμενα. Συνεπώς, νομίζω ότι αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το οποίο όλοι οφείλουμε να ενθαρρύνουμε, που γράφει έτσι πολύ ξεχωριστά στη μνήμη και στην προσωπικότητα των παιδιών κάθε ηλικίας. Άρα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι προς αυτή την κατεύθυνση όλοι είμαστε υπέρ και πρέπει να ενθαρρύνουμε να γίνονται και να παροτρύνουμε να γίνονται όσο δυνατόν περισσότερα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, πρέπει αυτά να γίνονται και με ασφάλεια. Έτσι δεν είναι. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς ότι πρέπει να γίνονται με ασφάλεια. Οπότε, εδώ δεν μιλάμε για κάποιον ιδιότυπο ηθικό εκβιασμό. Νομίζω ότι ήταν σχήμα λόγου περισσότερο παρά, δηλαδή, τι να εκβιάσει ηθικά η τροχέα ή η πολιτεία, τα σχολεία, να μην πάνε τα παιδιά εκδρομές. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι κάποιος έχει στο μυαλό του τέτοιο πράγμα. Εδώ όμως υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία. Ποια είναι αυτή η αντικειμενική δυσκολία? Όσο το δυνατόν περισσότερους ουσιαστικούς και πραγματικούς ελέγχους θέλεις να κάνεις στα μεταφορικά μέσα, που υπάρχει μια ανάγκη, πρέπει να βρεις τον πιο δόκιμο τρόπο. Τι έκανε λοιπόν η τροχέα τον
περασμένο Μάιο. Πρόκειται για μια καινούργια έτσι, επεξεργασία διαταγή το Μάιο του 2023. Επισημάνθηκαν 14 σημεία στην Αττική, εδώ στο Λεκανοπέδιο, γιατί κυρίως εδώ εντοπίζεται το πρόβλημα, στην Αττική, που είναι περισσότερα τα σχολεία και μεγαλύτερη η ανάγκη για ελέγχους και συμπίπτουν τις ίδιες μέρες και τις ίδιες ώρες. Όπου τι είπε, παρουσίασε 14 σημεία στο Λεκανοπέδιο, χοντρικά 1 με 2 σημεία σε κάθε διεύθυνση, υποδιεύθυνση τροχέας, όπου σε συνεννόηση με τα σχολεία, με τα τουριστικά γραφεία, με αυτούς που, εν πάση περιπτώσει, κάνουν αυτές τις εκδρομές, τους είπε να δίνετε στο σημείο εκείνο ελέγχου ένα ραντεβού σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν την εκδρομή, για να υφίσταται αυτός ο δειγματοληπτικός, ο ουσιαστικός έλεγχος που πρέπει να υφίσταται με βάση τις προδιαγραφές, έτσι ώστε να γίνονται και να πραγματοποιούνται οι εκδρομές αυτές με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Γιατί έγινε αυτό? Διότι είναι πρακτικώς αδύνατον εκδρομές που προγραμματίζονται παρόμοιες ώρες, παρόμοιες μέρες, στα σχολεία τα οποία είναι διασπαρμένα σε διάφορα σημεία της Αττικής, να βρίσκεται επιτόπου εκεί η τροχέα και να τα ελέγχει ουσιαστικά. Αυτό ήταν μια αντικειμενική δυσκολία που προέκυψε από την εμπειρία και των αξιωματικών της τροχέας όλο το προηγούμενο διάστημα, που τους οδήγησε, δεν ήμουν εγώ υπουργός προστασίας του πολίτη, δεν έχει σημασία αυτό, να πάρουν την απόφαση να γίνει κατανομή σε αυτά τα σημεία. Τώρα, φαίνεται ότι και αυτό θέλει μια προσαρμογή. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο έτσι ώστε να συνδυάσουμε τον πιο ωφέλιμο, τον πιο δόκιμο τρόπο, έτσι ώστε και έλεγχος να γίνεται και η διάσταση της ασφάλειας να μην τίθεται σε αμφισβήτηση, αλλά προφανώς και οι εκδρομές να πραγματοποιούνται. Ήδη σε 2 μέρες, την Πέμπτη νομίζω, έχουμε προγραμματίσει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μία σύσκεψη και με το Υπουργείο Παιδείας, προφανώς με τη συμμετοχή της Τροχέας, με την Ομοσπονδία των Τουριστικών Γραφείων και όλα τα υπόλοιπα, να ξαναδούμε λίγο πώς θα κάνουμε αυτό το πράγμα πιο λειτουργικό. Να συμπληρώσω εδώ, θα πω στη δευτερολογία μου και άλλα πράγματα σε σχέση με τους ελέγχους, ότι όπου είναι δυνατόν, όπου δεν συμπίπτουν πολλές εκδρομές μαζί και είναι δυνατόν να πάει η τροχέα στο σημείο από όπου φεύγει το λεωφορείο, δηλαδή στο σχολείο που παίρνει τα παιδιά, γίνεται και σήμερα αυτό. Γιατί προέκυψε το πρόβλημα? Προέκυψε διότι πρακτικώς ήταν αδύνατον να βρίσκεται την ίδια στιγμή σε όλα αυτά τα μέρη και τα σημεία και να γίνεται ουσιαστικός έλεγχος. Άρα, προφανώς δεν έχουμε στο μυαλό μας ούτε στην πρόθεσή μας κανέναν ηθικό εκβιασμό, για όνομα του Θεού, προς αυτή την κατεύθυνση. Προφανώς και αναγνωρίζουμε όλη τη σημασία του να γίνονται οι εκδρομές για μια σειρά από λόγους που όλοι συμφωνούμε. Φαντάζομαι όμως συμφωνούμε ότι θα πρέπει και τα στάνταρς της ασφάλειας να ικανοποιούνται και αναζητούμε, αυτή την σημασία έχει άλλωστε και η οριοθέτηση αυτών των 14 σημείων, το βέλτιστο δυνατό τρόπο για να γίνεται αυτό. Ωραία. Κύριε Δουλή, ο λόγος εσάς. Ναι. Κύριε Υπουργέ, ο εκβιασμός για τον οποίο μίλησα προκύπτει από την ίδια την πραγματικότητα. Βρίσκονται σε ένα δίλημα οι διευθυντές στο τι τελικά να αποφασίσουν. Παραδεχτήκατε κι εσείς για το τι γινόταν πριν, δηλαδή για το ότι η τροχέα πήγαινε στα σχολεία και έκανε τους απαραίτητους ελέγχους. Άλλαξε αυτό από το Μάιο. Εγώ, από όσο γνωρίζω, οι ελεγκτές πηγαίνουν στους ελεγχόμενους και όχι το αντίθετο. Θα μπορούσε αυτό να εξασφαλιστεί. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με την υποστελέχωση της τροχέας. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα. Αυτό που θέλω να σας πω τώρα, τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τη διαδικασία έτσι όπως ξεκίνησε με την εγκύκλιο του περασμένου Μαΐου, είναι ότι τα τουριστικά πρακτορία και οι ιδιώτες, οι οποίοι έχουν και άλλο μεταφορικό έργο, πολλές φορές την μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία σε καθημερινή βάση, επικαλούνται απώλεια χρόνου και καυσίμων και πολλές φορές δεν μπορούν, αδυνατούν πραγματικά να πάνε στα συγκεκριμένα 14 σημεία στην Αττική που είπατε και στη Θεσσαλονίκη, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Εκτός των άλλων είναι και αρκετά τα χιλιόμετρα, είναι αρκετές οι αποστάσεις και με δεδομένη την κίνηση που υπάρχει στην Αττική καταλαβαίνετε ότι αν ο έλεγχος ολοκληρωθεί στις 10 ή στις 11, για ποια εκπαιδευτική επίσκεψη μπορεί να γίνεται λόγος και για πόση ώρα. Η τροχέα λοιπόν μπορεί ακόμα περισσότερο να πηγαίνει η ίδια στα σχολεία. Γιατί επανερχόμενο σε αυτό που προηγουμένως χαρακτήρισα ως ιδιότυπο ηθικό εκβιασμό, ξέρετε, οι διευθυντές των σχολείων και οι υπεύθυνοι, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές έχουν δύο επιλογές. Έχουν ή να επιτρέψουν τη σχολική εκδρομή, να γίνει σχολική εκδρομή χωρίς να γίνει ο έλεγχος. Κάτι που σημαίνει βεβαίως, καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό, έχοντας όλη την ευθύνη.
ή να μην γίνει η εκδρομή, η σχολική επίσκεψη επικαλούμενη το νόμο ή το ένα ή το άλλο. Γι' αυτόν τον ηθικό εκβιασμό, η πραγματικότητα τον οδηγεί σε αυτόν. Τώρα, με δεδομένο ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, είπατε κι εσείς ότι μιλήσατε για το τι γινόταν πριν, αφήσατε ένα παράθυρο ανοιχτό, είπατε ότι θα γίνει μια σύσκεψη αυτή την εβδομάδα και ότι ο νόμος αναγνωρίσατε ότι η εγκύκλειος μάλλον χρειάζεται μια νέα προσαρμογή, θα το δείτε θετικά. Χαιρόμαστε γι' αυτό που ακούμε, μακάρι να βρεθεί η λύση και πρέπει να βρεθεί η λύση. Όμως με δεδομένο ότι μεγάλα προβλήματα, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν και στα σχολεία για την καθημερινή μεταφορά των μαθητών. Ξέρετε, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν πάρα πολλά σχολεία, δεν είστε εσείς υπεύθυνος βέβαια, οι περιφέρειες έχουν επιφορτιστεί αυτό το έργο, για την καθημερινή μεταφορά των μαθητών. Συν τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν τώρα με αυτές τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και τις εκδρομές, νομίζουμε ότι είναι εξαιρετικά επίκαιρη η πρόταση που καταθέτουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ως Κομμουνιστικό Κόμμα για τον ενιαίο δημόσιο φορέα της μεταφοράς των μαθητών. Βεβαίως αυτό απέχει παρασάγκα σε τη φωτός από τη δική σας πολιτική, η οποία στην ουσία φρημοδοτεί τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους ιδιώτες. Ωστόσο, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι και θεωρούμε ότι αυτό είναι το ωφέλιμο για τις λαϊκές οικογένειες, έτσι ώστε να μην αποκλείονται οι μαθητές, όπως δυστυχώς γίνεται τώρα από τις επισκέψεις τους, και η κυβέρνηση να δώσει λύση στο θέμα. Μέχρι τότε, βεβαίως, σας καλούμε και πάλι εκ νέου και από αυτό το βήμα να ασχοληθείτε με το θέμα, να δώσετε λύση, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί και ο τακτικός έλεγχος των λεωφορείων, έτσι ώστε προκειμένου να αποφευχθεί μάλλον οποιοδήποτε ενδεχόμενος κίνδυνος, και από την άλλη να υλοποιούνται έτσι και αυτές οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι οποίες προσφέρουν τόσο πολλά στους μαθητές. Ευχαριστώ. Καλώς. Κύριε Υπουργέ. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Για μας η έλεγχη σε οτιδήποτε έχει να κάνει με μεταφορές μαθητών είναι ένα κεφαλαιώδες ζήτημα για την ελληνική αστυνομία. Για την τροχιά θα μιλήσω προφανώς για το πεδίο των αρμοδιοτήτων μας. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τη σημασία που έχει τα παιδιά σε κάθε τους εκπαιδευτική δραστηριότητα να μετακινούνται με ασφάλεια. Μέχρι την 31η Οκτωβρίου είχαν διεργηθεί σε όλη την επικράτεια πάνω από 25.000 έλεγχοι, συγκεκριμένα 25.678 έλεγχοι λεωφορείων που συμμετείχαν σε σχολικές εκδρομές, και βεβαιώθηκαν περίπου 2.740 παραβάσεις. Έχω εδώ για τα πρακτικά αναλυτικά και τους ελέγχους και τις παραβάσεις σε όλη την επικράτεια. Τώρα, η βούλησή μας είναι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Ήδη έχουμε συνομιλήσει δύο φορές με τον κύριο Πιερακάκη, τον αρμόδιο, τον Υπουργό Παιδείας, για το ζήτημα αυτό και με όλους τους άλλους εμπλεκόμενους, προκειμένου να διευκολύνουμε την διαδικασία και τη διενέργεια των εκπαιδευτικών και των σχολικών εκδρομών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίθετη άποψη, αντίθετη θεώρηση σε όλο αυτό. Σας είπα τα επιχειρήματα με τα οποία η εγκύκλειος της ελληνικής αστυνομίας της Τροχέας οριοθέτησε αυτά τα 14 σημεία εδώ στην Αθήνα το προηγούμενο διάστημα. Στις προηγούμενες ερωτήσεις και συχνά πυκνά μιλάμε για την ανάγκη έντονης παρουσίας της Τροχέας καθημερινά στους δρόμους της Αθήνας. Οι δυνάμεις δεν είναι ατελείωτες για να μπορούν να βρίσκονται παντού και πολλές φορές την ίδια στιγμή. Γι' αυτό και πολλές φορές προγραμματίζονται τέτοιου είδους δράσεις. Εκφράζονται επιφυλάξεις και αδυναμίες και δυσκολίες από τον τουριστικό κλάδο, άλλες από αυτές λογικές και θεμητές, άλλες από αυτές θα έλεγα καν ότι πρέπει και οι ίδιοι να τις ξαναδούν λίγο, δεδομένου ότι αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας μια επαγγελματική αποστολή, να διενεργήσουν μια υπηρεσία η οποία τους ανετέθη, οπότε και αυτό έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πρόθεσή μας και βούλησή μας είναι να βρεθεί η χρυσή τομή, έτσι ώστε και οι εκδρομές να γίνονται και να μην βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να τις αναστέλουν ή να τις ακυρώνουν οι διευθυντές των σχολείων και οι καθηγητές από τη μια, και από την άλλη και η παράμετρος της ασφάλειας να ικανοποιείται, πράγμα που νομίζω ότι είναι ιδιαίτερο σοβαρό και κρίσιμο και για την εκπαιδευτική κοινότητα και για τις οικογένειες.